Τα κουνούπια μεταφέρουν την ελαιονοσία, ασθένεια που μπορεί να αποβεί μοιραία για τους κατοίκους πολλών χωρών. Γνωρίζετε ότι μπορείτε να εξαλείψετε τον κίνδυνο με έναν απλό και ανέξοδο τρόπο. Ασχολούμαι επαγγελματικά με την καταπολέμηση των κουνουπιών τα τελευταία 22 χρόνια. Μελετώ αυτά τα έντομα επειδή είναι εκπληκτικά, αλλά και επειδή προκαλούν πολλά προβλήματα, καθώς μεταφέρουν ασθένειες όπως η ελαιονοσία, που εξακολουθεί να προκαλεί τον θάνατο πάνω από 700.000 ανθρώπων κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο. Δύο φορές την εβδομάδα οι εντομολόγοι ταΐζουν τα κουνούπια του εργαστηρίου με το ίδιο τους το αίμα. Αυτά τα έντομα συνυπάρχουν μαζί μας εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Είναι μια εξελικτική μηχανή που μοιάζει με Rolls-Royce. Είναι πολύ ικανά στον εντοπισμό ανθρώπων και τη μετάδοση ασθενειών. Ο έλεγχος τους για εμάς τους ανθρώπους έχει γίνει πολύ περίπλοκος, διότι αν τα ψεκάζουμε με ισχυρά εντομοκτόνα γίνονται πολύ ανθεκτικά. Άρα πρέπει να βρούμε νέους και πολύ δημιουργικούς τρόπους για να σκοτώσουμε τα κουνούπια και τα παράσιτα. Τα κουνούπια τσιμπούν τη νύχτα όταν μπαίνουν στα σπίτια από τα συστήματα εξαερισμού. Ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα ανέπτυξε μια απλή λύση. Πλαστικοί σωλήνες που περιέχουν ένα δίχτυ εμποτισμένο με εντομοκτόνο, το οποίο κάνει τα κουνούπια να κολλούν πάνω του. Το σύστημα εξαερισμού παραμένει στη θέση του, αλλά μέσα στις τρύπες εγκαθιστούμε τώρα σωλήνες με δίχτυα με το εντομοκτόνο. Οπότε όταν ένα κουνούπι προσπαθήσει να μπει ακολουθώντας τη μυρωδιά των ανθρώπων, προσγειώνεται στη γάζα, κολλάει στο εντομοκτόνο και πεθαίνει. Η λύση αυτή όμως θα έχει αποτελεσματική εφαρμογή. Οι ερευνητές έχουν ελέγξει το νέο εργαλείο σε περισσότερα από 1.300 σπίτια στην Τανζανία με καλά αποτελέσματα. Συνεργάζονται με τοπικές κατασκευαστικές εταιρείες ώστε να εγκαταστήσουν τους αντικουνουπικούς σωλήνες σε όλα τα νέα κτίρια. Για ένα διάστημα 7 μηνών σκοτώνεται το 100% των κουνουπιών που θα έρθουν σε επαφή με την εμποτισμένη γάζα. Γνωρίζουμε από την έρευνά μας ότι έχει διάρκεια για πάνω από ένα χρόνο. Το κόστος της αρχικής εγκατάστασης μπορεί να είναι υψηλό, αλλά στη συνέχεια χρειάζεται απλώς να αλλάξει το δίχτυ και αυτό θα είναι φθηνό. Έχουμε υπολογίσει πως σε ετήσια βάση, ανά άτομο το χρόνο θα είναι 1 με 2 δολάρια. Οι επιστήμονες επιλέγουν διαφορετικά υλικά και σχήματα για να κατασκευάσουν όσο το δυνατόν οικονομικότερα εργαλεία. Ο σωλήνας εγκαθίσταται στην κορυφή μακριά από τα παιδιά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια μια μεγάλη γκάμα εντομοκτώνων. Έρευνες έχουν δείξει πως τα χημικά στοιχεία είναι αποτελεσματικά. Εδώ, για παράδειγμα, βλέπετε ένα κουνούπι που έχει εκτεθεί στην επικάλυψη. Τα πορτοκαλί σημεία δείχνουν πού έχει εντομοκτόνο στο σώμα του. Είναι πολύ πιο αποτελεσματικό από το απλό αντικουνουπικό δίχτυ. Το δίχτυ μπορεί να βελτιώσει τη ζωή πολλών οικογενειών στην Αφρική. Το μέλλον της τεχνολογίας είναι πολύ απλό. Έχουμε δύο μεθόδους για τον έλεγχο της ελαιονοσίας στην Αφρική. Η μία είναι ο εσωτερικός ψεκασμός των τείχων των σπιτιών με εντομοκτόνα που γίνεται δύο φορές το χρόνο. Η άλλη είναι οι κουνουπιέρες στα κρεβάτια. Θέλουμε αυτή η μέθοδος να γίνει η τρίτη. Διαθέτουμε πλέον κουνουπιέρες, εσωτερικό ψεκασμό και σωλήνες.